Καλησπέρα. Χαίρετε. Έρωτας ή αιμονική σχέση? Αγαπητή Θέκλα, καλησπέρα. Είσαι βάλσαμο στη ψυχούλα μας, ειδικά τώρα στην καραντίνα που απομονωνόμαστε. Είμαι 35 χρονών, παντρεμένη και μητέρα 2 ανήλικων παιδιών. Πριν 12 χρόνια βγήκα από μια σοβαρή σχέση 3 χρόνων που είχε πολύ έρωτα, πάθος, κτητικότητα και από τις δύο πλευρές, ένταση αλλά και ευτυχισμένες στιγμές. Ένιωθα δίπλα σε εκείνον τον άνθρωπο γυναίκα και ασφαλής, αλλά ένιωθα ανασφάλεια στο ερωτικό κομμάτι, γιατί ήταν τύπος ζωηρός, με έντονο παρελθόν, το οποίο τριγύρναγε συχνά στα πόδια μας και ήταν λόγος που συχνά μαλώναμε, όπως και η δική του ζήλια. Ενώ σχεδιάζαμε να προχωρήσουμε μελλοντικά τη ζωή μας, τελικά εκείνος μια μέρα μου λέει ότι χωρίζουμε, μη βρίσκοντας σύμφωνοι εμένα, προσπαθώντας να το αλλάξω μα χωρίς αποτέλεσμα, σβήνουν όλα και χάνεται κάθε επαφή από εκείνον. Είχε βρει άλλη. Εγώ τότε 23 χρονών προσπαθώ ένα χρόνο να ξεπεράσω το χωρισμό, γνωρίζοντας αξιόλογους ανθρώπους αλλά καταστρέφοντας τις σχέσεις που δεν με κάλυπταν, γιατί συνέκρινα τα πάντα με εκείνον. Πρώτα ξεπερνούμε ένα χωρισμό και μετά πάμε να κάνουμε νέα γνωριμία. Τελικά γνωρίζω τον άνδρα μου, έναν καλό ήπιο άνθρωπο, κάτι που τότε είχα ανάγκη, και μετά από ένα χρόνο ήρεμη σχέση μένω έγκυος. Δεν ήμουν τόσο ερωτευμένη, ήμουν όμως ήρεμη. Αποφασίζουμε να προχωρήσουμε. 25 χρονών εγώ, 30 εκείνος, ο οποίος ήταν καταενθουσιασμένος. Μπαίνω σε ένα γάμο που είχε πολλές δυσκολίες οικονομικές αλλά και επικοινωνίας, στήριξης από τον ίδιο στην πορεία. Από τη στιγμή που παντρεύτηκα, αποφάσισα να δώσω το 100% του εαυτού μου στο ρόλο μητέρα, σύζυγος, νοικοκυρά και εργαζόμενη, ώστε να συνεισφέρω. Ένιωθω ότι κλείνομαι στον εαυτό μου και ότι έχω αποκοπεί ως αντίτιμο ότι εγκατέλειπα τον εξωστρεφή ερωτικό δυναμικό εαυτό μου και συχνά αυτό με οδηγούσε σε θλίψη και περιόδους έντονου στρες, ιδιαιτέρως όταν μετά από 6 χρόνια γάμου και 2 πλέον παιδιά έμεινα για λίγους μήνες άνεργη και ο σύζυγος μου έγινε επιθετικός και μου ξεκαθάρισε ότι πρέπει να βρω δουλειά και δεν έχουμε κοινό πορτοφόλι, πράγμα που με έκανε να νιώσω εντελώς απογοητευμένη που δεν εκτιμάει τίποτα από όσα έκανα τόσα χρόνια. Ένιωσα ξεκρέμαστη και κατέληξα σε συνεδρίες με ψυχολόγο ώστε να βοηθηθώ και να κάνω πάλι το καλύτερο για την οικογένειά μου. Όλα αυτά δεν τα μάθαινε κανείς, τα βίωνα μόνη. Η μόνη διέξοδος του μυαλού μου όλα αυτά τα χρόνια, η ανάμνηση της παλιάς σχέσης που ποτέ δεν έπαψα να σκέφτομαι και να ποθώ. Ήταν ό,τι πιο ερωτικό και έντονο είχα ζήσει. Ωστόσο δεν ήξερα αν είναι φυσιολογικό που μετά από τόσα χρόνια ένιωθα ακόμα έτσι για έναν άνθρωπο που δεν είχα για χρόνια επαφή. Δεν ένιωθε κάτι για μένα. Με είχε χωρίσει βία και φυσικά εγώ είχα προχωρήσει. Φτάνοντας στα 2 χρόνια προηγουμένως, μια μέρα ο πατέρας του πρώην πάει στο μαγαζί που διατηρεί η μητέρα μου και εκμυστηρεύεται με δάκρυα στα μάτια ότι τόσα χρόνια ο πρώην μου δεν με ξεπέρασε και ζει μετανιωμένος που μ' άφησε τότε και τελικά με έχασε. Ό,τι ξεκινάει το καταστρέφει και το συγκρίνει με μένα. Το μαθαίνω εγώ και σοκαρισμένη ψάχνω να το βρω στο Facebook, πράγμα που έκανα όλα αυτά τα χρόνια χωρίς αποτέλεσμα και πλέον τον βρίσκω. Δεν λέω όσα έμαθα, το αποκαλύπτω ότι νιώθω και ότι θέλω να το δω. Μετά από μήνες και πολλές αντιστάσεις και από τους δυο που παλεύαμε να κάνουμε το σωστό, ξεκινάει μια επαφή έντονη και θυελώδης όπως παλιά για ένα χρόνο, με πολλές παύσεις και ταλαντευόμενη ανάμεσα στα πρέπει μου τα θέλω, και τα θέλω μας. Ένιωθα ότι βρήκα το χαμένο με αυτό, χαρούμενη και γεμάτη με όλα ξανά, ένιωθα πάλι γυναίκα. Ήρθε και έδιωξε τη θλίψη. Εν τέλει μου ζητάει να είμαστε μαζί, αλλά εγώ δεν το αποφασίζω ποτέ, γιατί φοβάμαι τις συνέπειες που θα έχει αυτή την απόφαση στα παιδιά και το μεγάλωμα τους. Γιατί φοβάμαι τις συνέπειες που θα έχει αυτή η απόφαση στα παιδιά και το μεγάλωμά τους, σκεπτόμενοι και ότι αυτός ο άνθρωπος πλέον μπορεί να ζητήσει να κάνουμε και δική μας οικογένεια. Πάλευα πάντα να μην διαλύσω την οικογένειά μου, θεωρώντας ότι έτσι διασφαλίζω την ηρεμία και ασφάλεια των παιδιών μου, αλλά και ότι αυτό είναι το σωστό, έχοντας αυτό το πρότυπο και όνειρο από παιδί, μια ενωμένη οικογένεια. Δεν τολμώ να μιλήσω στον άνδρα μου, φοβούμενη μην τον πληγώσω, όμως ανακαλύπτει κάποιες συνομιλίες. Και έτσι του εξηγώ ότι κουράστηκα με τη σχέση μας και με λάθη που δεν διορθώνονται, ότι νιώθω πολλά για τον άνθρωπο που συνομιλώ και τον ξέρω χρόνια.
Δεν με ρώτησε τίποτα άλλο και με δάκρυα στα μάτια μου ζήτησε συγγνώμη, παρακαλώντας με να ξαναπροσπαθήσουμε, και από τότε έγινε ένας άλλος άνθρωπος. Παραξενεύοντας με για ό,τι προσπαθούσα χρόνια, παραξενεύοντας με γιατί ό,τι προσπαθούσα χρόνια συνέβη σε μια στιγμή. Ο μεγαλύτερος φόβος μου ήταν να μην πληγώσω κανένα. Μη χωρίζοντας και ζητώντας χρόνο τελικά, γεμάτος θυμό πρώην μου που έβλεπε ότι παραμένω στο γάμο μου, λέγοντας με εγωίστρια, ψεύτρα, δειλή και ότι απλά έπαιξα, ξαναχάθηκε. Έκανε σχέση και μέσα σε 5-6 μήνες παντρεύεται. Λαμβάνει μηνύματα, αλλά δεν τα απαντά. Εγώ νιώθω ότι έκανα το σωστό για την οικογένειά μου και ότι δεν πλήγωσα κανέναν, ότι άθελα μου έγινε μάθημα για τον άντρα μου με τον οποίο αγαπώ και τον άντρα μου τον οποίο αγαπώ και έχουμε μια καλή ήρεμη σχέση σε γενικές γραμμές, αλλά όσο και να πιέζουμε δεν νιώθω ερωτικά πράγματα, πράγμα που αντιλαμβάνεται και ο ίδιος, αφού οι επαφές μας είναι ελάχιστες χρόνια τώρα και δεν θέλω ούτε να με φυλάει. Νιώθω άσχημα και λυπάμαι για αρνητικά συναισθήματα που λογικά του προκαλώ. Και σε κάποιους τσακωμούς μου έχει ξεφύγει ότι με το ζόρι μένω μαζί του. Μένω εδώ να σκέφτομαι τον πρώην και πάλι και να αναρωτιέμαι γιατί δεν τον ξεπέρασα και δεν μπόρεσα να ξανανιώσω ερωτικά και πλήρης με κανένα. Γιατί με στοιχιώνει. Αληθινός έρωτας ή αιμονική σχέση. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Και συμπληρώνει. Παρεπιπτόντως, ο σύζυγος πάλι μου έκανε σκηνές για τα οικονομικά, ενώ λόγω καραντίνας δεν έχω τα ίδια έσοδα από τη δουλειά και εκείνος πάει καλά στη δουλειά του. Και αυτό με διαλύει κάθε φορά και πέφτει εντελώς στα μάτια μου. Παρόλο που παλεύω όλη μέρα να μην τους λείψει τίποτα, όλη τη μέρα με τα παιδιά και το βράδυ στη δουλειά μου και με ένα τίθασο παιδί που πάμε σε ειδικό για να βοηθήσουμε. Εκείνος με επιβαρύνει ψυχικά. Οπότε ζούμε τον τελευταίο καιρό χωρίς να μιλιόμαστε. Κουράστηκα να πιέζομαι, να συγχωρώ και εν τέλει να νιώθω ότι ούτε ο γάμος οδηγεί πουθενά. Το μετανιώνει στην πορεία, αλλά εμένα με διαλύει. Δεν είμαι καλά τον τελευταίο καιρό, βαραίνω, κλαίω, έχω νεύρα και τα κάνω όλα με το ζόρι. Νιώθω σε αδιέξοδο με το γάμο μου, νιώθω και ενοχικά που φαινομενικά τα έχουμε όλα εκεί με έτσι και πόσο άσχημα αυτό και για τα παιδιά. Και σκέφτομαι και τον πρώην. Φοβάμαι ότι θα αρρωστήσω στο τέλος. Όταν όμως δεν έχω ένα χάδι, μια καλή κουβέντα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι σαν άνθρωπος, αλλά και από την προσωπική σου ζωή και ζω μαλωμένη, πώς να είμαι. Να τα ξαναβρω με τον άνδρα μου, αλλά η όλη στάση του με το οικονομικό με έχει πληγώσει βαθιά. Μου έχει αφήσει κατάλοιπα και έχει πέσει στα μάτια μου, άρα έχω αλλάξει κι εγώ απέναντί του. Και επιπλέον τα θέματα επιθετικότητας του μικρού μου παιδιού που λεκτικά αλλά και συμπεριφοράς προς το μεγάλο, όπως και κάποιες ψυχαναγκαστικές σκέψεις που κάνει όπως μου λέει ο μικρός, τύπου ότι από μέσα του μας βρίζει και μετά στενοχωριέται που το κάνει αυτό, με τσακίζει. Τον πάμε σε ειδικό και γενικώς προσπαθούμε να είμαστε πολύ ευγενικοί και ήρεμοι. Αλλά εγώ νιώθω εντελώς κατάκοπη και άδεια ψυχικά και σωματικά. Σε ευχαριστώ πολύ που με διάβασες και διάβασες την κατάθεση της ψυχής μου. Κόρη μου. Πώς ζείτε έτσι τις ζωές σας? Στα χαμένα και στα ατελείωτα. Το αρχικό σου ερώτημα είναι αν αυτά που νιώθεις για τον πρώην σου είναι έρωτας ή αιμονική σχέση. Δεν είναι έρωτας αυτό το πράγμα, είναι κόλλημα και ίσως είναι αιμονή, ναι. Είναι μια αιμονική σχέση. Υγιής κατάσταση δεν είναι. Ούτε ο γάμος σου είναι υγιής κατάσταση. Καταρχάς, όπως έχεις περιγράψει τη σχέση που είχες με τον πρώην σου αρχικά, τότε που ήσουν 22-23 ετών, εσύ ίδια τότε, λες ότι βιώνατε πάθος, διαφωνίες, εντάσεις, πολύ αρνητικά πράγματα. Και λες είχαμε και χαρούμενες στιγμές. Τελειώνει εκείνη η σχέση και αυτό σε χωρίζει για να είναι με μίαν άλλη. Ένα χρόνο λες προσπαθείς να το ξεπεράσεις γνωρίζοντας άλλους άνδρες και αξιόλογους άνδρες τους οποίους απορρίπτεις γιατί είσαι εκεί κολλημένη στον πρώην. Μετά γνωρίζεις τον άνδρα σου, ο οποίος σου φαίνεται ακίνδυνη περίπτωση, ηρεμία λες, ηρεμία. Μένεις έγκυος και παντρεύεσαι στα 25 σου, χωρίς να είσαι ερωτευμένη με τον άνδρα σου, χωρίς να είναι επιλογή της καρδιάς της και της ψυχής σου, επιλογή του μυαλού σου, της λογικής σου μόνο. Και ίσως και των συναισθημάτων σου επιλογή, δηλαδή φοβούμενη μην τυχόν και παραμείνεις μόνη, ή προσπαθώντας να
ξεπεράσεις τον προηγούμενο έρωτα με ένα νέο έρωτα, μπαίνεις σε μια διαδικασία για γάμο από εντελώς λανθασμένο εφαλτήριο. Δεν παντρευόμαστε για να ξεπεράσουμε κάποιον πρώην, δεν παντρευόμαστε για να μην μείνουμε μόνοι μας, θυμηθείτε το χθεσινό βραδινό vlog. Ο άντρας σου τώρα που έχεις πάρει φαίνεται ότι έχει θέματα. Το θέμα με το τσιγκουνιό και το διαχωρισμό των χρημάτων, και αυτά είναι δεν έχουμε κοινό πορτοφόλι. Τι σημαίνει να είσαι παντρεμένος και να έχεις δύο παιδιά και να μην έχεις κοινό πορτοφόλι και να απαιτείς από τη γυναίκα σου, ακόμη και όταν είναι καραντίνα και βγάζει λιγότερα χρήματα ή όταν χάσει τη δουλειά της, να απαιτείς να συνεισφέρεις στην οικογένεια τη στιγμή που εσύ δουλεύεις και έχεις καλές απολαβές και αυτή δεν έχει δουλειά. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τυχαίο που αντιμετωπίζει θέματα το ένα από τα δύο παιδιά σας. Σίγουρα και κάποιοι γονιδιακοί παράγοντες θα παίζουν ρόλο για αυτά τα στοιχεία που λες, ψυχαναγκαστικές σκέψεις και τα λοιπά, και να βγει πρόβλημα σε τόσο νεαρή ηλικία, σίγουρα υπάρχει κάποιο γενετικό θέμα, δηλαδή κάποια γενετική προδιάθεση, όμως και το οικογενειακό περιβάλλον δεν βοηθάει. Γιατί σαφώς εσύ είσαι δυστυχισμένη σε εκείνο το γάμο, δεν είσαι ευτυχισμένη, δεν είσαι καλά. Δεν ξέρω αν είναι ο γάμος το πρόβλημά σου μόνο ή αν είναι και τα σωψυχά σου το θέμα, οι εσωτερικοί σου δαίμονες. Τώρα, τι στο καλό ήθελε ο πατέρας του πρώην σου να πάει στη μάνα σου και να της πει ότι και καλά, αυτό το παραμυθάκι, ότι και καλά ο πρώην σου μετά που σε χώρισε για άλλην, όχι μετά που το χώρισες εσύ, μετά που σε χώρισε αυτός για άλλην και προχώρησε και συνέχισε τη ζωή του και καλά όλα τα καταστρέφει και όλα τα χαλάει γιατί θέλει οπωσδήποτε σένα. Δηλαδή, και από ηθικής πλευράς, ο πατέρας ενός άνδρα που δεν είναι παντρεμένος, πάει και βρίσκει τη μητέρα μιας γυναίκας που είναι παντρεμένη με παιδιά, με την οποία ο γιος του είχε σχέση προδοδεκαετίας και λέει αυτές τις αρλούμπες. Αυτό από μόνο του μου σηκώνει κόκκινες σημαίες. Αυτό από μόνο του. Ξέρεις, εγώ δεν είμαι πολύ ρομαντική. Επειδή υπήρξα πολύ ρομαντική μεγαλώνοντας και έχω φάει τα μούτρα μου και έχω καταλάβει ότι οι άνθρωποι δεν είναι ρομαντικοί. Η πλειονότητα των ανθρώπων γύρω μας δεν είναι ρομαντικοί. Δεν έχουν αγαθά κίνητρα, δεν έχουν ρομαντικά κίνητρα. Κάνουν κινήσεις και πράξεις που μπορεί να φαίνονται μεγαλειώδεις ή να φαίνονται γεμάτες πάθος, ωριοποιημένο πάθος, γιατί το πάθος σημαίνει αρρώστια, το έχουμε πει πολλές φορές. Σ' αγαπούσα τόσα χρόνια. Σε σκεφτόμουν τόσα χρόνια. Ναι, μ' αγαπούσες 12 χρόνια που πηδούσες φράχτες, ποταμάκια, ό,τι έβρισκες πηδούσες. Και δεν νοιαζόσουν καθόλου για μένα. Και μπορεί να μην σε έβρισκα και στο Facebook, που λες πως δεν τον έβρισκες στο Facebook επειδή με είχες μπλοκαρισμένη. Τυχαίο ότι μετά που πήγε ο πατέρας του στη μάνα σου, εσύ μπόρεσες να τον βρεις στο Facebook. Δεν νομίζω. Προφανώς θα σε είχε μπλοκαρισμένη, μπλοκαρισμένο το προφίλ σου. Και όταν έστειλε τον προξενητή τον πατέρα του, σχρότητες, ε. Αν είναι δυνατόν. Δεν σέβονται τις... Τι να πω. Μένω εννοεί. Πολύ συχνά μένω εννοεί πλέον, ε. Στέλνει τον πατέρα του προξενητή στη μάνα σου, άλλη αυτή που σου τα μεταφέρει. Και εσύ... Πας για να κάνεις αυτό που έχεις μέσα στο μυαλό σου να κάνεις ούτως ή άλλως. Δηλαδή υπήρχε και μία επικοινωνία με αυτόν τον τύπο. Είχατε. Ήξερε αυτός ότι είσαι εκεί και τον περιμένεις και ότι κοντά σου θα ζούσε στιγμές πάθους και ήθελε να ζήσει ένα πάθος ο άνθρωπος. Πραγματική αγάπη, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πραγματική αγάπη έχει τα κότσια. Όταν υπάρξουν πραγματικά προβλήματα, να καθίσουν οι άνθρωποι να τα αντιμετωπίσουν και να τα επιλύσουν και να προχωρήσουν μαζί. Όλες αυτές οι δικαιολογίες του τύπου, δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω, ήμουνα σε μια φάση που δεν ήμουνα έτοιμος, που δεν ήμουνα έτοιμη, είχα άλλες σκέψεις, έβαλα μπροστά τη λογική μου, έβαλα μπροστά οτιδήποτε άλλο. Μιλώ για την πρώτη φάση της σχέσης σας. Ήτανε πραγματική αγάπη, δεν θα σ' άφηνε κορίτσι μου για να πάω να τα φτιάξει με μια άλλη, αν ήτανε πραγματική αγάπη. Δεν θα περίμενε 12 χρόνια για να κάνει την εμφάνισή του αν ήταν πραγματική αγάπη. Η πραγματική αγάπη δεν ξεχνιέται. Αυτό που λέει η παροιμία, μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται, δεν ισχύει στην περίπτωση της πραγματικής αγάπης. Στην πραγματική αγάπη, στην πραγματική ερωτική αγάπη,
Θέλεις οπωσδήποτε να κάνεις τα πάντα προκειμένου να επανορθώσεις τη σχέση με το πρόσωπο που έχει χαλάσει. Όχι να ζεις τη ζωή σου κανονικά από εδώ και από εκεί και μετά να θυμηθείς ένα καλό πρωί, να στείλεις τον πατέρα σου προξενητή στη μάνα της κοπέλας που είναι και παντρεμένη και να ξεκινήσεις ξανά το παιχνιδάκι. Τώρα για σένα τι να πω, για σένα θα πω ότι είσαι δειλή. Είσαι δειλή. Είσαι δειλή γιατί εφόσον εσύ ήδη ήσουν απεπισμένη ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που σε κάνει ζωντανή, εφόσον μας έχεις περιγράψει με τόσο έντονα χρώματα, με τόσο γλαφυρή περιγραφή, πόσο χάλια ήσουν στο γάμο σου με τον άντρα σου και πώς μαζί του άρχισες να νιώθεις ζωντανή και καλά και σου πρότεινε αυτός να χωρίσεις για να είσαστε μαζί, ήσουν αδειλή που δεν χώρισες για να είσαστε μαζί. Όχι ότι άμα χώριζες θα παραμένατε μαζί σίγουρα και θα είχατε σίγουρα μια καλή σχέση και μια, θα φτιάχνετε και μια οικογένεια. Κανείς δεν μπορεί να στον εγγυηθεί αυτό. Κανείς. Ούτε και εκείνος, ούτε και εγώ, ούτε και κανείς. Αυτό όμως το οποίο είναι ολοφάνερο και καταφάνερο είναι ότι εσύ, κόρη μου, τον άντρα σου δεν το θες. Τον άντρα σου δεν το γουστάρεις. Τον άντρα σου δεν τον παντρεύτηκες επειδή τον επέλεξες με την ψυχή, με την καρδιά, με το μυαλό, συνειδητά και ηθελημένα. Τον άντρα σου τον πήρες σαν μια ακίνδυνη περίπτωση. Γι' αυτό και τα θέματα του που έχει με το τσιγκουνιό και τα λοιπά δυσκολεύεσαι να τα διαχειριστείς. Γιατί πάλι όταν υπάρχει πραγματική αγάπη και το τέρι μας έχει κάποια προβλήματα, καθόμαστε εκεί πέρα, συζητάμε, βάζουμε τελεσίγραφα, με τον τρόπο μας επιβάλλουμε και επιβάλλουμε στο τέρι μας ή να ζητήσει θεραπεία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ή να χωρίσουμε. Και τα παίζεις όλα για όλα στην πραγματική αγάπη. Στα βολέματα όμως, δεν ρισκάρεις να ξεβολευτείς. Βόλεμα είναι ο γάμος σου. Αν έχεις ένα γάμο βόλεμα, δεν θες να ξεβολευτείς. Πού να πάω τώρα και πού να βρω άλλον και πού να κάνω και τα παιδιά. Τα παιδιά να έχουν μια ενωμένη οικογένεια. Συγγνώμη, αλλά η οικογένεια που έχετε εσείς είναι ενωμένη. Υπήρξε ποτέ ενωμένη οικογένεια που έχετε εσείς? Υπήρξε ποτέ? Στα χαρτιά είναι ενωμένη οικογένεια, στη βιτρίνα είναι ενωμένη οικογένεια, στην πραγματικότητα. Πώς μπορείς να ονομάζεις ενωμένη μια οικογένεια στην οποία η μητέρα, γιατί για σένα ξέρουμε, αν δεν σου ήρθε να μιλήσει, η μητέρα ξέρει ότι η καρδιά της είναι αλλού και ξέρει ότι είναι δυστυχισμένη εκεί πέρα και ξέρει ότι είναι εκεί για να είναι. Μπορείς να την πεις αυτή είναι ενωμένη οικογένεια? Ενωμένο τάφο θα το λέγα εγώ, ενωμένη φυλακή, ενωμένο κελί και δυο φυλακισμένοι. Και ο άντρας σου έμαθε ότι είχες κουβέντες με άλλον άντρα. Η αντίδρασή του άλλαξε, λες, 180 μοίρες όταν του το είπες. Και μετά επανήρθε ξανά στα ίδια. Δεν μου φάνηκε να θύμωσε και ιδιαίτερα. Δεν μου φάνηκε να σε ταλαιπώρησε και ιδιαίτερα με αυτό το θέμα, με ιδιαίτερες ερωτήσεις, με ιδιαίτερη ζήλια. Και γι' αυτό είναι τσινερόβραστα ίσως να είναι τα πράγματα. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν μπορώ να κρίνω, δεν μου έχει στείλει ο άνθρωπος mail. Εσύ μου έχει στείλει mail. Δεν μπορώ να ξέρω. Τι να κάνεις? Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Δεν μπορώ να σου δώσω συμβουλή τι θα κάνεις. Με ρωτάς αν είναι έρωτας αυτό που είχες με τον πρώην. Είναι ένα ωραιότατο κόλλημα. Εμμονικότατο κιόλας. Ωραιότατο εμμονικό κόλλημα, το οποίο πρέπει να το ξεπεράσεις. Και αυτά τα κολλήματα συνήθως τα ξεπερνάμε με το να τα βιώσουμε και να δούμε τον άλλο σε όλο του, όχι το μεγαλείο, το χαμηλείο, αν υπάρχει μια τέτοια λέξη, το μικραλείο, σε όλη του τη μικρότητα. Να δούμε τον άλλο σε όλη του τη μικρότητα, σε όλη του την αδυναμία, σε όλη του την αρνητικότητα. Να το δούμε πώς πραγματικά είναι, να το δούμε γυμνό. Γιατί όταν ερωτευόμαστε και ειδικά όταν παθαίνουμε κόλλημα και καψούρα, έχουμε στο μυαλό μας μια πολύ ιδανική εικόνα για το αντικείμενο του ερωτός μας. Που όταν ξεπεράσουμε αυτά τα αιμονικά συναισθήματα και τα κολλημένα και τις κολλημένες καταστάσεις, τότε ανοίγουμε τις ματάρες μας και βλέπουμε, μα αυτό ήταν το μήλον της έρηδος, για αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον άνθρωπο τα κάναμε όλα, για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτόν τον τυποτένιο τύπο, καρδιοχτυπούσα τόσο καιρό και τόσο καιρό ασχολιόμουν και έτρωγα την ψυχή μου και την καρδιά μου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τι θα σας πω, ρε παιδιά, δηλαδή. Πραγματικά έχουμε θέμα με τα ερωτικά μας, πάρα πολύ σοβαρό, και οι Έλληνες και οι Κύπροι έχουμε πολύ σοβαρό θέμα. Είμαστε ένας λαός γεμάτος φαντασιώσεις,
ένας λαός ο οποίος εξυμνεί όσο οτιδήποτε άλλο αγαθό τον έρωτα, ένας και την ερωτική αγάπη, ένας λαός ο οποίος υποβαθμίζει τον έρωτα, την ερωτική και το αγάπη και το γάμο όσο οποιοδήποτε άλλο λαό. Τα έχουμε μέσα στο μυαλό μας όλα ανακατωμένα. Έχουμε μπερδέψει το βόλεμα με την αγάπη, έχουμε μπερδέψει το αρρωστημένο κόλλημα με την ερωτική αγάπη, έχουμε μπερδέψει τις όριμες συμπεριφορές και τις έντιμες συμπεριφορές με, με τους συμβιβασμούς και με τα βολέματα. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά σαν να μην έχουμε πηξίδα, σαν να μην έχουμε πνευματικά ερίσματα, σαν να μην έχουμε κάποιες αρχές και αξίες πάνω στις οποίες να επενδύσουμε. Ποια είσαι εσύ? Ποιος είναι ο άντρας σου? Ποιος είναι ο εραστής σου ή ο πρώην εραστής σου? Τι θες από αυτή τη ζωή? Τι θες? Τα θες όλα δικά σου? Θες να έχεις και το πάθος με τον εραστή και το βόλεμα με μια ενωμένη οικογένεια? Δες πόσο διαλύεσαι. Δες πόσο κενή νιώθεις. Δες πως σου έρχονται τα πράγματα στραβά. Τα παιδιά σου ταλαιπωρούνται πολύ περισσότερο ζώντας μέσα σε τέτοιες συνθήκες διαβίωσης, παρά να ήταν ξεκαθαρισμένη η κατάσταση και από την πλευρά σου και από την πλευρά του πατέρα τους, και να σας ήταν και δυο άνθρωποι που να ζούσατε συνειδητά τη ζωή σας, αναλαμβάνοντας ο καθένας την ευθύνη του εαυτού του. Όμως ζούμε σε μια κοινωνία ανώριμων ενηλίκων, ψυχοσυναισθηματικά ανήλικων ενηλίκων, οι οποίοι παίζουν τις κουμπάρες, παντρεύονται με ένα μεταξύ τους, κάνουν παιδιά ένα μεταξύ τους, κάνουν σχέσεις, κάνουν εξωσυζυγικές σχέσεις, κάνουν εσωσυζυγικές σχέσεις, κάνουμε. Και είμαστε ανώριμοι, αδύναμοι ως προσωπικότητες και ως χαρακτήρες, δεν ξέρουμε πού μας πάντα τέσσερα, δεν αντιλαμβανόμαστε ποιοι είμαστε. Δεν βάζουμε την ενέργεια μας στο να βελτιώσουμε τον εαυτό μας και να εξοραίσουμε την ψυχή μας και το πνεύμα μας. Δεν κάνουμε καμία πνευματική προσπάθεια για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Αρεσκόμαστε στο να κλαίμε τη μοίρα μας. Αρεσκόμαστε στο να μας φταίνε οι άλλοι για τα δικά μας τα θέματα. Πιανόμαστε από ονειροφαντασίες. Πιανόμαστε από παιχνίδια του μυαλού. Όταν έρχεται μπροστά μας η επιλογή, η τάνη επιτάς, δηλαδή ή θα πολεμήσεις και θα κερδίσεις ή θα βάλεις την ουρά στα σκέλια και θα μείνεις στο βόλεμα, επιλέγουμε το βόλεμα, είμαστε όλοι παλικάρια της φαγκής και είμαστε και όλοι τσαμπαμάγκες. Εντάξει, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Συγγνώμη, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, προσέξατε, μιλάω στο πρώτο πληθυντικό, δεν μιλάω στο δεύτερο πληθυντικό, στο πρώτο πληθυντικό μιλάω. Τα έχω κάνει κι εγώ αυτά. Συμβιβασμούς. Βολέματα που τα βάφτιζα αγάπες. Πολλά. 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 Φόβος της μοναξιάς. Εγώ κι αν τη φοβάμαι. Εγώ κι αν την έχω φοβηθεί χρόνια ολόκληρα. Είναι ανθρώπινο αυτό. Είναι πάρα πολύ ανθρώπινο να φοβάσαι τη μοναξιά. Να θέλεις να αποκτήσεις μια αλφα ανθρώπινη αξία από την ιδέα ότι έχεις σχέση, έχεις γάμο, ή έχεις κάποιον άνθρωπο στη ζωή σου, είσαι κοινωνικά αποδεκτός, είσαι καλή μητέρα με βάση τα κοινωνικά πρότυπα, είσαι το ένα, είσαι το άλλο. Αν δεν βρεις την ευτυχία σου μέσα σου, δεν θα τη βρεις πουθενά έξω σου. Αυτό που θα σου συστήσω να κάνεις είναι οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία για να βρεις εσένα. Να βρεις ποια πραγματικά είσαι και να διεκδικήσεις μια αυθεντική, αληθινή ζωή και για σένα και για τα παιδιά σου. Και θα σου πω αυτό που λέω συνήθως: ούτε ο άντρας σου σου κάνει, ούτε ο εραστής σου. Και ο ένας προβληματικός και ο άλλος. Αν ο άντρας σου που είσαι παντρεμένη μαζί του, που έχετε παιδιά, συνειδητοποιεί ότι έχει θέματα και έχεις και εσύ τη διάθεση να πάτε μαζί σε ένα ψυχολόγο και να τα μιλήσετε όλα ανοιχτά, να ανοίξετε όλα σας τα χαρτιά, να επέρθει μια κάθαρση και να μιλάτε ανοιχτά μεταξύ σας και να δείτε αν μπορείς και εσύ να ξεπεράσεις τα δικά σου κολλήματα και αυτό τα δικά του, και μπορείτε να επιδιορθώσετε εκείνο το γάμο ή να το χτίσετε από την αρχή, καλώς. Καλώς. Δύσκολη δουλειά. Λυπάμαι τον συνάδελφο που θα πάτε, πραγματικά. Τον λυπάμαι. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι πολλές φορές
Οι ψυχολόγοι έχουμε μπροστά μας ζευγάρια τα οποία δεν θα έπρεπε ούτε για να πούν ένα στον άλλο, πόσο μάλλον να παντρευτούν. Και έρχονται μετά από 5 χρόνια γάμου και 10 χρόνια γάμου και 2 παιδιά και 3 παιδιά και έρχονται και λένε φτιάξε μας. Μα τι να φτιάξω, κάτι το οποίο δεν υπήρχε από την αρχή. Πώς να επιδιορθώσεις κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Κρίμα να ζούμε τις ζωές μας έτσι. Κρίμα. Και είναι και η κοινωνία που σου λέει είσαι 25 χρονών και είσαι μόνη σου, πρέπει να βρεις ένα σύντροφο. Είσαι 27 χρονών και δεν έχεις φίλο, μα είσαι 30 χρονών και δεν έχεις παντρευτεί. Είσαι 35 και δεν έχεις κάνει παιδιά. Μας πρόχνει και η κοινωνία να κάνουμε αυτές τις ωραιότατες επιλογές. Και μετά, όπως λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, τα ούλα τζαμε. Όλα είναι εκεί. Ένας αχταρμάς η ζωή μας. Και άμα είναι η ζωή μας αχταρμάς, πώς να μην είναι αχταρμάς και τα συναισθήματα μας, πώς να μην είναι αχταρμάς και οι σκέψεις μας, πώς να μην είμαστε δυστυχείς και πώς να μην μεγαλώνουμε παιδιά μέσα σε δυστυχία παρόλο που έχουν ενωμένη οικογένεια. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Δεν σου βρίσκω λύση, δεν μπορώ να σου βρω λύση, αλλά προβληματίσου λίγο και ζήσε τη ζωή σου λίγο πιο ενσυνείδητα. Και όσον αφορά τον πρώην σου, ο οποίος πήγε και παντρεύτηκε, τι του στέλνεις μηνύματα. Τι του στέλνεις μηνύματα και γιατί προσπαθείς να επικοινωνείς, αφού τον καιρό που ήσασταν μαζί σου λέγε να χωρίσετε για να είσαστε μαζί και εσύ δεν το έκανες. Own your actions. Να παίρνεις την ευθύνη των πράξεών σου. Αποφάσισες να μην χωρίσεις από τον άνδρα σου και να είσαι με το φίλο σου. Αφόσον πήρες αυτή την απόφαση, τήρησέ την και τίμησέ την. Τίμησέ την. Τι είναι αυτή τα παιχνιδάκια και τα πισωγυρίσματα. Τι ήθελες να σου με τον εραστή σου, χώρισε τον άνδρα σου και να είσαι μαζί του. Από τη στιγμή που αποφάσισες να μείνεις με τον άνδρα σου, μην του στέλνεις μηνύματα. Τελείωσε εκείνο το πράγμα. Μπορείς να το κάνεις. Πραγματικά. Τουλάχιστον ας παίρνουμε την ευθύνη των επιλογών μας. Εσύ πήρες την επιλογή τότε να μην χωρίσεις, κράτησε την. Τι του στέλνεις αυτού τώρα μηνύματα. Να χωρίσει αυτός από τη γυναίκα του αύριο και μετά να σου λέει να χωρίσεις και σε μην χωρίζεις. Γίνεται να αναλαμβάνουμε λίγο ευθύνη του εαυτού μας και ζούμε τη ζωή μας ενσυνείδητα και υπεύθυνα. Συγγνώμη που σου θυμώνω. Θα μπορούσα και εγώ να βρίσκομαι στη θέση σου πραγματικά. Η κάθε γυναίκα θα μπορούσε να βρίσκει στη θέση σου, ο κάθε άνδρας θα μπορούσε να βρίσκει στη θέση σου. Η ανθρώπινη αδυναμία δεν είναι ντροπή. Είναι ένα γεγονός. Όμως, είσαι σε ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι. Είσαι σε ένα κανάλι που προσπαθούμε να δομήσουμε πιο φωτεινές, πιο αυθεντικές ζωές. Να έρθουμε πιο κοντά στον εαυτό μας και να νιώσουμε καλύτερα. Δεν μπορούμε να έρθουμε κοντά στον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να νιώσουμε καλύτερα αν επιμένουμε στις συμβατικότητες και αν επιμένουμε στο να τα θέλουμε όλα δικά μας χωρίς κόπο. Και στο τέλος της ημέρας τραβάμε τον μεγαλύτερο κόπο από όλους. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Τι να πω. Παρακαλώ στα σχόλια να μην την κατακρίνετε άλλο τη φίλη, αρκετά τη στενοχώρησα εγώ. Λυπάμαι. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την κοινωνία. Μπορούμε. Μπορούμε να αλλάξουμε ο καθένας τον εαυτό του. Μπορούμε να γίνουμε πιο συνειδητοί και πιο αληθινοί. Πραγματικοί άνθρωποι. Μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή μας, να ζούμε στο εδώ και τώρα και αυτά που κάνουμε να τα αντιλαμβανόμαστε, να τα συνειδητοποιούμε, να τα εννοούμε και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πραξιών μας. Θα είναι όλον η ζωή τόσο πολύ πιο εύκολη όταν το επιτύχουμε αυτό. Μας το εύχομαι.